Μπορεί να μην κατάφερε να πιάσει το σταυρό, ωστόσο κατάφερε σίγουρα να κλέψει την παράσταση. Ο λόγος για ένα εκ των 10 βατραχανθρώπων από την Ξάνθη ο ίδιος που βούτυξαν στα παγωμένα νερά του Πειραιά για να πιάσουν το σταυρό το πρωί της Δευτέρας. Ο ίδιος ευχήθηκε τα αυτονόητα, κάνοντας όσους βρίσκονταν γύρω του να τον χειροκροτήσουν. Πέφτουμε τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων κάνει τιμά αυτό το έθιμο σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά. Όλοι μας στέλνουμε τις ευχές μας για μια καλύτερη χρονιά προς τους εξαθλειωμένους Έλληνες και ελπίζουμε ο παντοδύναμος να φωτίσει τους πολιτικούς ώστε να βγάλουν τη χώρα από αυτή την εξαθλίωση που έχει φέρει τα τελευταία χρόνια ένα εξαθλειωμένο σύστημα. Καλή χρονιά σε όλους σας. Μπράβο. Το Μουσείο του Λούβρου κατάφερε να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο ευρώ από ιδιωτικές δωρεές προκειμένου να αποκαταστήσει ένα από τα πιο διάσημα εκθέματά του. Την νίκη της Αμοθράκης δήλωσε σήμερα το Μουσείο στο Γαλλικό Πρακτορείο. Περίπου 6.700 ιδιώτες χορηγοί συμμετείχαν στην επιχείρηση Όλοι με Κίνες, που ξεκίνησε πριν από 4 μήνες σύμφωνα με το Γαλλικό Μουσείο. Για να χρηματοδοτήσει αυτό το φιλόδοξο έργο, το Λούβρο είχε θέσει ως στόχο να συγκεντρώσει από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ από συνεισφορές ιδιωτών σε ένα συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων, καθώς τα 3 εκατομμύρια ευρώ έχουν προσφερθεί από χορηγίες. Οι εισφορές των ιδιωτών ανέρχονται από 1 έως 8.500 ευρώ. Ο μέσος όρος ήταν 134 ευρώ και το πιο συχνό ποσό 50 ευρώ. Ορισμένοι ξένος, ιδίως οι Ιάπωνες, συνεισέφεραν επίσης, ανέφερε το μουσείο. Το διάσημο φτερωτό άγαλμα, που βρίσκεται τώρα υπό ανακαίνιση σε γειτονική αίθουσα, θα ξαναβρει τη θέση του στην κορυφή της κλίμακας Νταρού στις αρχές του καλοκαιριού του 2014. Η ανακαίνιση της κλίμακας δεν θα τελειώσει πριν από το Μάρτιο του 2015, σύμφωνα με το μουσείο. Έθιμο στην περιοχή της Ράμας είναι οι μεταμφιέσεις που συνηθίζονται. Έτσι, ανήμερα του Αϊγιάννη στο ξηροπόταμο Δράμας, ομάδα των μεταμφιεσμένων που αποτελείται από τσολιάδες, νύφες και αράπηδες με τη συνοδεία του Νταϊρέ και της Λύρας, ξεχύνονται στα στενά του χωριού και επισκέπτονται τους Γιαννίδες για να τους ευχηθούν, αλλά και για να δεχθούν τα κεράσματά τους. Το δρόμενο κορυφώνεται το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου λαμβάνει χώρα ο μεγάλος χορός με πλήθος κόσμου να συμμετέχει στο γλέντι. Ακούγονται διάφορες ιστορίες για το δρόμενο που δένουν μεταξύ τους αρμονικά στο πέρασμα των αιώνων. Το βέβαιο είναι ότι η βάση του βρίσκεται στις τελετές της γιονυσιακής λατρείας. Λέγεται ότι οι κουδουνοφόροι της Τσέτα, ομάδα αποτελούμενη από αράπηδες, γκελίνικες, μάγκους και τσολιάδες, ήταν οι Σιλινοί και οι Σάτυροι, τραγόμορφες φιγούρες ακόλουθοι του θεού Διόνυσου. Μετέπειτα, στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να αντιμετωπίσει σε μία μάχη τις ορδές των Περσών, έντυσε τους άνδρες του με προβιές και κουδούνια και τους έκρυψε. Όταν πλησίασαν οι στρατιές των Περσών, εμφανίστηκαν ξαφνικά μπροστά τους και από την αποκρουστική μορφή τους και τον εκοφαντικό ήχο των κουδουνιών τράπηκαν σε φυγή. Οι ρίζες λέμε ότι χάνονται στα βάθη των αιώνων. Πραγματικά, αν υπολογίσει κανείς, γιατί είναι άπειρη η παγκόσμια βιβλιογραφία για αυτά τα πράγματα, μας παραπέμπει στην αρπαγή της Περσεφόνης από το Πλούτονα κλπ. Υπηρετείται δηλαδή μια βαθιά παράδοση. Από όσο γνωρίζουμε και δεν μπορείς να πεις αυτά τα πράγματα γνωρίζω, εμείς αυτό το απλό πράγμα που λέμε είναι έτσι τα βρήκαμε, έτσι να το συνεχίζουμε για το καλό, για τη σοδειά μας.